Η αλλαγή στο σκηνικό του καιρού καθώς και η λασποβρόχη δεν άλλαξαν τα σχέδια αρκετών Ηρακλειώτων, οι οποίοι κατέβηκαν στο κέντρο είτε για βόλτα είτε για καφέ, ενώ άλλοι συνδύασαν και αγορές, καθώς τα εμπορικά καταστήματα άνοιξαν από τις 11 το πρωί στο πλαίσιο του εορταστικού ωραρίου εν ώψη Πάσχα. Κάτι για τα εγγόνια μου και για μένα. Εγώ πήρα για τη βαφτιστήρα μου. Ένα σετάκι. Άλλα δωράκια ακολουθούν. Τα τελευταία χρόνια έχουμε σταματήσει δυστυχώς λόγω της οικονομικής δυσχέρειας που υπάρχει, αλλά εντάξει. Στα βαφτιστήρια όμως επιβάλλεται. Εγώ κοίταζα για ένα τζάκετ, ένα σακάκι. Τι τιμές, πώς θα φτάνουν οι τιμές? Δεν είδα. Τώρα βγήκαμε και μας έπιασε η βροχή και λέμε πάμε σπίτι και αύριο τα εγγόνια θέλουν μετρητά πλέον. Οπότε από την άλλη. Τους δίνουμε λεφτά, τώρα η εγγονή μου είναι 14 χρονών. Τι να τις πάρω τώρα, κουκλάκια και τέτοια. Τιμές σε σχέση με τις άλλες τιμές που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή τη ΔΕΗ κλπ, είναι μια χαρά. Πάντως ο κόσμος κατέβει και κάτω. Και να μην ψωνίσει και μόνο μια βόλτα θα τον χαροποιήσει. Μα είχε διάθεση να κατέβει ο κόσμος. Τώρα έγινε η λασποβροχή αυτή, ας ελπίσουμε ότι θα μείνει εδώ. Και ότι από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα για να δώσει μια δυναμική περισσότερο η αγορά. Οι τιμές είναι καλές. Κανείς συνάδελφος, κανείς μα κανείς δεν έχει αυξήσει τιμές με τα κόστη που έχουν αυξηθεί όλα. Και τα ρεύματα και τα πανιά. Αγόρασα πολλά δώρα για την οικογένειά μου. Ήρθαμε από το Ισραήλ για διακοπές. Είναι η 7η φορά που ερχόμαστε στην Κρήτη. Πανέμορφο νησί. Όμορφοι άνθρωποι. Beautiful people. Ώρα 12 το μεσημέρι στα λιοντάρια με την κίνηση να είναι αυξημένη στις καφετέριες. Είναι μια βροχερή μέρα που νομίζω ότι ο καιρός λίγο μας πάει κόντρα τώρα αυτή την εποχή. Ήταν μια μέρα που κανονικά θα κυκλοφορούσε πολλοί κόσμος εάν δεν έβρεχε, εάν ήταν καλύτερος ο καιρός. Νομίζω ότι πάνε καλά τα πράγματα, δηλαδή και ο τουρισμός έχει ανοίξει πάρα πολύ που δεν είχε τέτοια εποχή πέρσι, δεν είχαμε τόσο πολύ τουρισμό. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο κόσμος θα κατέβει, ο κόσμος χρειάζεται να βγει έξω και ελπίζουμε ότι όλοι θα βγουν έξω και αυτή την Κυριακή και όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Λίγο πολύ θα ξοδέψουμε ό,τι έχει ο καθένας και θα βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Ανάσταση στα ταμεία τους προσδοκούν έμποροι μετά από 2 χρόνια πανδημίας, ωστόσο αυτό που τους προβληματίζει είναι ο εφιάλτης της ακρίβειας που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, γεγονός που θα επηρεάσει και τις αγορές. Για μια βόλτα που είναι Κυριακή, παρόλο ότι ο καιρός δεν μας το, τόσο πολύ μας το επιτρέπει, αλλά όλα καλά. Όλα καλά, όταν υπάρχει θετική ενέργεια, είμαστε καλά. Πιστεύω ότι φέτος θα υπάρχει πολύ καλύτερο ενδιαφέρον από ό,τι υπάρχει τώρα και 2 χρόνια, 3. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Να μας βοηθήσει λίγο ο καιρός. Πιστεύω ότι από Τρίτη και μετά θα δώσει μια δυναμική αγορά. Πάντως, το δώρο του Πάσχα θα αποτελέσει τονωτική ένεση και στην αγορά του Ηρακλείου, ενώ την τιμητική τους και φέτος θα έχουν τα παιδιά και τα βαφτιστήρια.